πάω καταρχάς στον πρώτο καλεσμένο, ο οποίος είναι ο άλλοτε πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Ύδρογων Ανθράκων, άριστος γνώστης των ενεργειακών πεδίων και όχι μόνο, και ο οποίος έχει ολοκληρώσει μία μελέτη που του πήρε αρκετούς μήνες, να μην πω χρόνια, για όλο το χώρο της Βαλκανικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία δημοσιεύεται, παρακαλώ πολύ, στη σχετική αρθρογραφία του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ο κύριος Γιάννης Μπασιάς. Καλημέρα, κύριε Μπασιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σαχίν. Πείτε μου, πριν μπούμε στο Zoom, πώς βλέπετε όλο αυτό το θόρυβο γύρω από τα ενεργειακά της Ευρώπης? Γιατί είναι προφανές ότι έχουμε πυροβολή στα πόδια μας, όμως η κατάσταση επιδεινώνεται πια, όχι μόνο για την επάρκεια αλλά και για το κόστος, με αυτή την ισοτιμία δολαρίου και ευρώ. Είναι αλήθεια, ναι. Και αυτή η ισοτιμία έδωσε ακόμα 1% επιπλέον στην τιμή του LNG εδώ και μία εβδομάδα, γιατί ήταν 1,01, τώρα έγινε 1 ακριβώς δολάριο ευρώ. Αν συνεχίσει, κάθε εκατοστό που θα ανεβαίνει η αξία του δολαρίου θα είναι 1% επιπλέον που θα επιδράσει στις τιμές του LNG. Άρα, κύριε... Και αν συνεχίσουν τα πράγματα για μήνες, πολλαπλασιάστε. Άρα, κύριε Μπασιά, ακόμη και αν λύναμε το θέμα της επάρκειας, που δεν φαίνεται ότι το λύνουμε, διότι η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές και ιδίως οι μεγάλες χώρες ανακοινούν έκτακτα σχέδια περικοπών ενεργειακών. Αλλά ας υποθέσουμε ότι το λύναμε. Θα το λύναμε στην επάρκεια, αλλά θα σκοντάφταμε στην τιμή, ε? Καλά, η τιμή, ναι. Η τιμή, ένα είναι η ισοτιμία, είναι κάτι καινούριο που πέφτει τώρα, το οποίο θα προσθέσει το πρόβλημα. Είναι γεγονός, ναι. Μάλιστα. Για πάμε... Τι άλλο να πούμε. Για πάμε τώρα στο... Να πάμε στο Zoom. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, όλοι ψάχνουν έναν τρόπο για ενεργειακούς πόρους. Στην Αλβανία ο Ράμα κάνει μία ανακοίνωση, αφορά την έρευνα της ΕΛ που είναι Ρεψόλ στην ουσία, και από την άλλη στην Κύπρο η ΕΝΗ κάνει μία άλλη ανακοίνωση. Πώς τα βλέπετε εσείς, επειδή τα έχετε μελετήσει? Είναι στη λογική των πραγμάτων, έτσι. Ξέρετε, τώρα να τα δούμε και λίγο απλά τα πράγματα και σοβαρά. Όλες οι χώρες, για την Ευρώπη μιλάω, επαναπάθηκαν στο ότι η Γερμανία έκανε τη βρώμικη δουλειά με τη Ρωσία για πάνω από 10 χρόνια, με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν πρώτη γραμμή, αυτοί θα παίρναν τα μπαλάκια άμα πήγαινε άσχημα. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα όλοι το πληρώνουν. Το πληρώνουν γιατί για τουλάχιστον 10 χρόνια γύρισαν την πλάτη στους υδρογονάνθρακες τόσο γρήγορα. Το θέμα είναι ποιος θα τα πληρώσει. Και έτσι βλέπουμε όλοι να έχουν πάρει μπρος. Όπως είπατε, η Αλβανία ανακοινώνει, καλά βέβαια και για διάφορους άλλους λόγους, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το θέμα της διευθέτησης της ΑΟΣ. Υπάρχουν θέματα ότι από εκεί περνάει ο ΤΑΠ για να πάει στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουν μια σημαντική κομβική θέση επίσης. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πολιτικούς της χώρας να το παίξουν και αυτοί και να παρουσιάσουν τη σημασία που έχουν. Σωστή. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα, ναι, όπως λέτε, Αλβανία. Αλβανία και Κύπρος. Στην Αλβανία είναι η Shell η οποία έχει ξεκινήσει το δικαιότριση 5, Σπιράγκο όπως λένε στην Αλβανία, η οποία δεν είναι παρά 120-130 χιλιόμετρα μακριά από την παραχώρηση Ιωάννινα, δηλαδή το μπλοκ Ιωαννίνων που είχε δουλέψει η ισπανική Ρεψόλ με την ελληνική Energean. Δεν είναι κάτι απλό, έχει αρχίσει εδώ και 10 χρόνια που το ψάχνουν για να σιγουρευτούν ότι αξίζει. Έχουν γίνει άλλες γεωτρήσεις, αρχίζουμε από το Σπιράγκ 1 και φτάνουμε στο Σπιράγκ 4. Η θυγατρική της Shell έχει δεσμευτεί να επενδύσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή η γεώτρηση 5 σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα, αλλά πετρέλαιο, έτσι. Το φυσικό αέριο πάει μαζί, αλλά είναι το πετρέλαιο που μετράει στην περιοχή και πετρέλαιο είναι που θα βρεθεί και νομίζω και στην περιοχή των Ιωαννίνων. Περισσότερο πετρέλαιο παρά φυσικό αέριο. Δεν πιστεύω να γυρίσουμε την πλάτη αν βρούμε πετρέλαιο, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι 40 εκατομμύρια που έχει υποχρεωθεί η ΣΕΛ να βάλει τουλάχιστον σε αυτή την τελευταία προσπάθεια
δεν είναι τίποτα σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια που ξόδεψε η Ρεψόλ και η Energean για 2 χρόνια μόνο για τις σεισμικές έρευνες στην Ήπειρο. Γιατί υπήρχαν πολλές δυσκολίες, αντίδρασης, αντίστασης κτλ. Ελπίζω τώρα να πάνε πιο γρήγορα τα πράγματα για να μπορέσει να γίνει γεώτρηση όπως έχει υποχρεωθεί η Energean, η οποία κατέχει όλα τα δικαιώματα τώρα, έχει όλα τα δικαιώματα, και να μην περιμένουμε με άλλες αργοπορίες. Το κοίτασμα στην στην Αλβανία μπορεί να είναι γιγάντιο, όπως το περιγράφουν οι Αλβανοί πολιτικοί βεβαίως. Διότι η εταιρεία όλοι τα χοντρένουν, δηλαδή και για την Κύπρο, έτσι. Τώρα δεν, αυτό είναι περισσότερο, συγγνώμη για την έκφραση, δεν το λέω για εσάς, αλλά για μερικούς άλλους. Έτσι. Είναι αρκετά δημοσιογραφικό το μεγαλύτερο από το ζώο. Δηλαδή, πού το είδε ο άλλος, πού το κατάλαβε, ακόμα μόλις έχουν τα πρώτα αποτελέσματα που χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες με 1 χρόνο δουλειά από τους ειδικούς. Δεν μπορείς να τα πεις αυτά τα πράγματα. Αλλά το κοίτασμα στην Αλβανία έχει αναγνωριστεί από πολύ παλιά. Δηλαδή ανάγεται, ξέρετε τι, ανάγεται στο 2000, 2001, 2002. Ήταν η Occidental που έκανε την πρώτη γεώτρηση και είχε βγάλει 1200 βαρέλια τη μέρα στο τεστ που έκανε, που είχε μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα η Shell, εντάξει, ψάχνει για πολύ μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό και κατεβαίνει στη περίπου 6.000 μέτρα, έτσι. Δεν πιστεύω η ελληνική γεώτρηση να κατέβει στα 6.000 μέτρα. Νομίζω θα είναι λιγότερο. Αλλά όσον αφορά τη Shell στην Αλβανία, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια εδώ και 3-4 χρόνια. Και αυτό ήταν που τράβηξε και το ενδιαφέρον της Repsol, μην νομίζετε, της Ισπανικής, διότι η απόσταση δεν είναι μόνο η απόσταση, είναι το γεωλογικό περιβάλλον, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο στη Νότια Αλβανία και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Τώρα. Που σημαίνει ότι αυτή είναι η κατάσταση στην Αλβανία και μάλλον αλήθεια είναι, έτσι. Ωραία. Μάλλον αλήθεια είναι. Γιατί η Αλβανία δεν έχει μεγάλα κοιτάσματα, άντε να έχει 220 εκατομμύρια βαρέλια. Και από θέματα φυσικό αέριο μόνο 6 BCM. 6 BCM τι είναι, είναι όσο έχει η Ελλάδα κατανάλωση κάθε χρόνο. Πάμε στην Κύπρο. Είπατε ότι καλό είναι να μην τα υπερδιαστασιολογούμε δημοσιογραφικά πριν καταλήξουν οι έρευνες. Ωστόσο η ανακοίνωση της ΕΝΗ λέει ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και ως προς την ποιότητα και την ομαλή ροή του στόχου. Δεν μιλάει για τύπου ζόρ. Άφησε τη διαρροή όμως να κυκλοφορεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Μπασιά, από την περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ μέχρι ανατολικά της Κρήτης και νότια της Ιεράπετρας, όλοι εσείς, εκεί δηλαδή που δεν σας αφήναν αλλά πήγατε τελικά ως ΕΔΕΗ εσείς, όλοι εσείς, ο κύριος Φόσκολος και άλλοι, έχετε πει ότι με βάση το ανάγλυφο και το ομοιογενές των περιοχών είναι πιθανόν να έχουμε πολύ μεγάλους στόχους. Και σας ρωτώ αν αυτό ενισχύει μετά την γεώτρηση της ΕΝΗ, την υπόθεση αυτή. Σας ρωτώ γιατί έχει και μια γεωπολιτική διάσταση. Η Τουρκία βγάζει τρυπάνι το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, το νέο γεωτρύπανο, ακριβώς σε όλο αυτό το εύρος περιοχής. Και το κακό είναι, το κακό για εμάς, όχι για αυτούς, είναι ότι είναι καλό γεωτρύπανο. Είναι καλό γεωτρύπανο, μπορεί να πάει βαθιά, έχει άριστη τεχνολογία και αυτοί που το πουλάνε τους κάνουν τα μαθήματα για να μάθουν να το δουλεύουν. Έτσι, να τα λέμε απλά δηλαδή. Αλλά όλη η περιοχή είναι γεγονός. Κάθε φορά που γίνεται μια γεώτρηση είναι μια επιπλέον επιβεβαίωση ότι αυτή η ζώνη, αν θέλετε, η οποία αρχίζει από εκεί κάτω από την Κύπρο, προχωράει και φτάνει μέχρι κάτω από την κάτω από την Κρήτη. Με κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά γενικά αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί ένα καιρό όλη αυτή η θάλασσα είχε αδειάσει, ένα καιρό, μιλάμε τώρα για 5 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια χρόνια, αυτή η θάλασσα είχε αρχίσει να γεμίζει, είχαν δηληθεί ύφαλοι παντού. Αυτή είναι η Μεσόγειος, οπότε όλη η Μεσόγειος η Ανατολική κρύβει τέτοιο πλούτο. Δεν υπάρχει αμφιβολία και κάθε γεώτρηση που γίνεται επιβεβαιώνει αυτό. Αν γίνουν γεωτρήσεις στην Ελλάδα, κάτω από την Κρήτη και αιτητικά, θα επιβεβαιωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που τα πράγματα και από γεωπολιτική πλευρά μπορεί να ανάψουν. Αυτό είναι αλήθεια. Εκτός αν
οι συμμαχίες και οι συνεργασίες με τις μεγάλες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν και συμφέροντα μεγάλων εταιριών, μεγάλων χωρών της Δύσης, θα επιτρέψουν να υπάρξει σταθερότητα. Δηλαδή αυτό το γεωπολιτικό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι δύσκολο. Θα ερμηνεύατε με έναν τρόπο και την χρόνια πραξία μας γι' αυτό το λόγο κυρίως, ή είναι, απαντάει στην εισαγωγή σας, ότι αφού έλυναν οι Γερμανοί το θέμα τους με φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, κάναν ό,τι μπορούσαν, να τολμήσω να πω, μοχλεύαν και την Τουρκία πολλές φορές να κάνει το bulldog στην περιοχή για να μην προχωρούν οι έρευνες? Θα έλεγα σε πρώτη γραμμή το πρώτο που λέτε αυτό και σε δεύτερη γραμμή το θέμα το γεωπολιτικό, διότι το γεωπολιτικό λύνεται αν το πρώτο που αναφέρεται, η αντιμετώπιση αυτών των χωρών ήταν εμείς θα βάλουμε τάξη, δεν κουνιέται κανένας και θα αφήσουμε τη χώρα να κάνει γεωτρήσεις. Έτσι να τα λέμε λίγο απλά. Σωστά. Οπότε είναι γεγονός ότι αν υπήρχε η θέληση και η πίστη, αυτό λέω πάντα, δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Το θέλεις, το πιστεύεις, αφήνεις, επιτρέπεις να γίνει δουλειά. Μετά γεωπολιτικά θα λυθεί, γιατί όλο και θα φτιάξουν 10 επιτροπές, όλο και θα μαζευτούν, όλο και θα συζητήσουν και όλο και θα βρουν και συμβιβασμούς. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Ναι, εντάξει, είναι και πολιτικής βούλησης. Διότι άμα έχεις δεθεί στο ένα ή στο άλλο άρμα και περιμένεις να σου πούνε τι θα κάνεις, είναι τελείως διαφορετικό από το να θες να το κάνεις. Ναι, ναι, συμφωνώ. Όταν λέω πολιτική βούληση, εννοώ ότι είναι μια βεντάλια που έχει όλα τα χρώματα του φάσματος. Κύριε Μπασιά, με όλα αυτά κουμπώνει η αναγκαιότητα η χώρα να έχει ανακηρύξει και να επιχειρεί να οριοθετήσει τις θαλάσσιες ζώνες και δια ως υφαλοκρηπίδα. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, θα πρέπει και να μπορεί να τις υποστηρίξει. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Μάλιστα. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, πόσο μακριά είναι από το μυαλό σας, εσείς είστε ένας επιστήμονας στην ενέργεια, αλλά αν αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που ενδέχεται να μας δίνουν ζωτική σημασία για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο απαντήσεις στην ενέργεια, πιστεύετε ότι αυτό είναι εκτός κάδρου σκέψης της Τουρκίας από τη στιγμή που διαθέτει και τα μέσα, τα τρυπάνια όπως λέτε, που εμείς απλά τα δέσαμε στον Κορινθιακό? Όσον αφορά για την Τουρκία, θέλει να αναπτύξει το ζωτικό της χώρο, που ο ζωτικός της χώρος δεν είναι η Μαύρη Θάλασσα και τα χιλίστα προβλήματα, υπάρχει και ΑΟΣ, υπάρχουν και 12 μίλια. Θέλει να επεκταθεί στη Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι, όπως λέτε και εσείς, εμείς τι κάνουμε. Αλλά όπως είπαμε και πριν, πρέπει να έχουμε, είναι αλήθεια, έτσι, πρέπει να έχουμε την υποστήριξη και το, όχι το OK, την υποστήριξη των μεγάλων αυτών χωρών, οι οποίες είχαν επαναπαυθεί λέγοντας έχουμε τη Γερμανία, μας φέρνει το φυσικό αέριο, θα έχει ψήσει με τους Ρώσους, θα κρατήσει, θα δούμε αργότερα. Τώρα, ναι, είναι προβληματικό, αλλά είναι αναγκαίο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, είπε, σηκώνει από τη στιγμή που έχουν γίνει και οι ανακοινώσεις, δεν επιτρέπεται τώρα να αργήσουμε και άλλο, διότι όλες οι χώρες δουλεύουν, όπως το είπατε. Δηλαδή όταν βγαίνει η Αλβανία και μας λέει, ανακοινώνει αυτά τα πράγματα, δεν έχει να κάνει μόνο με το να, πώς το λένε, να καθησυχάσει τον τοπικό της, τον πληθυσμό της χώρας. Έχει να κάνει, όπως σας είπα, με το θέμα της ΑΟΣ, στην οποία ΑΟΣ έχει να κάνει και η Ιταλία, έτσι, γιατί έχουμε εκεί κάποιο σημείο αρκετά... Να σας το θέσω όμως εγώ διαφορετικά, κύριε Μπασιά. Έρχεται ένας χειμώνας, συμφωνήσαμε στην αρχή της εκπομπής, δύσκολος, όχι ένας, μπορεί και δύο, ενεργειακά και πανάκριβος. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε να βάλεις προτεραιότητα πώς θα λύσεις το ζήτημα και του δικού σου λαού και ενδεχομένως ταυτόχρονα να βοηθήσεις με το αζημίωτο και την Ευρώπη που ψάχνεται για ενέργεια με ισοτιμία ένα προς ένα να αγοράζει υγροποιημένο? Εμείς πανηγυρίζουμε γιατί γινόμαστε ενεργειακός κόμβος των υγροποιημένων φυσικών αερίων των άλλων. Καταλάβατε. Μα δεν είναι. Δηλαδή, αυτό είναι που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, ξέρετε. Αλλά άμα το δείτε σε μια γενικότερη κλίμακα, και δεν είμαι μόνο εγώ που το έχω πει, το έχουν πει και άλλοι, όπως ο πρόεδρος στην Τούτη Νοτιοανατολική. Κύριος Σταμπολής. Ναι. Ο κύριος Σταμπολής, ναι. Και πάρα πολλοί άλλοι, έτσι. Κόμβος δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Άσε τι λέμε μεταξύ μας. Μεγάλος κόμβος είναι η Τουρκία. Επίσης, μεγάλος κόμβος ετοιμάζεται να γίνει η Αλβανία. Μικρός κόμβος είναι η Κροατία. Απέναντι η Ιταλία είναι ήδη κόμβος με εγκαταστάσεις υγροποίησης της Exxon.
Την Αλβανία η Exxon ετοιμάζεται να στήσει, εγκατάσταση αεριοποίησης με φυγατρική της. Και επίσης γίνονται πάρα πολλές εργασίες σε επίπεδο γεωτρήσεων. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα αναπτύξουν τις δυνατότητες της Αλβανίας στο θέμα της υγροποίησης και στο θέμα των αγωγών. Δηλαδή όλοι κοιτάνε να γίνουν κόμπος. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο η Ελλάδα. Μάλιστα. Και εγώ επιμένω, κύριε Μπασιά. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται χάρη της Κρήτης, να βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία είναι το κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Απλούστατα. Σωστό. Και αυτό είναι που δημιουργεί όλο το ενδιαφέρον, που φτάνει μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Αλεξανδρούπολη. Αλλά κύριε Μπασιά, να σας πω κάτι. Καλά το επισημαίνετε. Αρκεί όμως αυτό. Να είσαι κόμβος για να περνάει το υγροποιημένο αέριο ή το φυσικό αέριο των άλλων, το δικό σου. Όχι, αυτό είναι. Το έχουμε πει ότι δεν μπορεί, ούτε ο EastMed μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί ο EastMed εάν δεν γίνουν, δεν διπλασιαστούν για να καλύψει την Κύπρο, που όπως φαίνεται θα συνεχίσουν και θα διπλασιαστούν, και εάν δεν υπάρχει πρόσθετη συμβολή από υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Διότι, και όταν λέω Ελλάδα, εννοώ στην περιοχή γύρω από την Κρήτη. Νότια, έτσι, όχι βόρεια. Βόρεια δεν υπάρχει τίποτα. Διότι είναι μεγάλο το κόστος. Και μην ξεχνάμε ότι το κόστος, όπως λένε και ειδικοί στα θέματα της οικονομίας και των ισορροπιών, το κόστος έχει ανέβει. Διότι το σίδερο, το ατάλι, όλα τα υλικά έχουν όχι διπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί. Τετραπλασιαστεί ή πενταπλασιαστεί στις αγορές. Που σημαίνει ότι δεν είναι τα 6 χαζά δισεκατομμύρια που υπερασπίζονταν πολλοί για να δείξουν ότι μπορεί να γίνει, όταν εμείς λέγαμε ότι θα είναι 10 εκατομμύρια μόνο για λειτουργικούς λόγους. Τώρα θα πάει πολύ παραπάνω. Γίνονται τώρα τα χερσαία που είναι για 1,2 δισεκατομμύρια. Είναι σοβαρές μελέτες, προμελέτες, οι οποίες ετοιμάζουν το... Πώς το λένε, ετοιμάζουν το πρακτικό εργολαβικό μέρος, αν θέλετε, αλλά είναι για τα χερσαία. Τα οποία χερσαία, και να μην δουλέψει ο EastMed σε θαλάσσιο περιβάλλον, θα χρησιμεύσουν για τα δίκτυα και για τις πιθανές ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην Κρήτη, για να γίνουν οι συνδέσεις κτλ. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν οι έρευνες στην Ελλάδα, διότι είναι η μόνη σημαντική συμβολή που θα επιτρέψει να σιγουρέψεις τη βιωσιμότητα του EastMed. Αυτό είναι χρόνια που το λέμε και χρόνια παρεξηγείται, λες και δεν θέλεις τον EastMed. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να συμβάλλει. Και όχι να συμβάλλει μόνο με διακήρυξεις, ούτε μόνο με τον υπολογισμό της διαμέτρου των σωλήνων και των χερσαίων. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Γιάννης Μπασιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για όσα κατέθεσε σήμερα. Μου λέει εδώ να σε ακροατήσει. Κύριε Μπασιά, για δέστε λέει, το λέγατε από πέρυσι, για δέστε λέει τώρα, άρον-άρον ξανανοίγουν τους λιγνίτες. Μας έφαγε το πράσινο. Καλά με τους λιγνίτες, εντάξει, και θα συνεχίσει, έτσι. Μόνο που καλά θα ήταν να γίνει ένα ερώτημα στη διεύθυνση της ΔΕΗ, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι, έχουν γίνει προσλήψεις, γιατί έφυγε πολλής κόσμος που ήξερε να πατάει τα κουπιά. Καλή ερώτηση, την κρατώ. Καλημέρα κύριε Μπασιά, να είστε καλά.